আমার জন্য আমি তো আপনার জন্য ঠিক আছে আপনি যান ওখানে যান অসুবিধা নেই Σήμερα λοιπόν μαζί μας σε αυτή την παρουσίαση θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε αλλά και να μάθετε πολλές πληροφορίες για αυτά τα υπέροχα ζώα. Βέβαια τα δελφινιά όπως και άλλα ζώα επίσης όπως πολύ πολύ ανάστηκαν και αρκετές απειλές που βρισκόσουν περιβάλλον με μεγαλύτερη προσπάθεια να εισπράγει τους ανθρώπους. Για αυτόν τον λόγο, το আমার বিয়ে গেছে সুন্দর অন্তর টানে মালতি নরম আপনি সাপোর্ট করুন So we say that here we hold seven bottlenose dolphins, and this species is just one between the 38 different species of dolphins that exist in total in our world. Θα γνωρίσετε λοιπόν πρώτα όλα τα αρσενικά μαζί. Let's meet all the males together. Years old. Now the thing about
βέβαια, δεν ζούσαν πάντοτε στο νερό και δεν είχαν πάντοτε αυτή τη μορφή που όλοι βλέπουμε και γνωρίζουμε σήμερα. Πριν από 55 εκατομμύρια χρόνια τα δελφίνια ήταν χερσαία, που σημαίνει ότι ζούσαν στη στεριά. Η εξέλιξη λοιπόν το οδήγησε στο νερό και προσάρμοσε και το σώμα τους. 55 million years ago, dolphin used to be land mammals. Evolution led them to the water and adapted, of course, their balance. Μία αλλαγή που έγινε είναι τα δύο πλευρικά τους φτερίγια, τα οποία έχουν τώρα με το κρατήρι σαν δύο πλευρικά τους φτερίγια. What changed and happened through evolution is their two front feet that now are transformed to their flippers. Να πω λίγο τι γίνεται. Κάμερα δεν είναι ανοιχτή. Πάρα λοιπόν τα πλευρικά του στερίδια, τα δελφίνια, μπορούν να κάνουν κινήσεις μεγάλες ακρίβειες στο νερό. These flippers are very important for and useful for the dolphins. Due to them, they can do precise movements in the water. Όπως να περιστρέφονται, να σταματάνε, και πώς παράγουν να αποστήξουν. Let them move, rotate, stop, Επίσης, μέσω της εξέλιξης, άλλαξε και τον τρίπο που αποδείχνει ανάμεσα στα σκυριά, που έχει μετατραπεί σε αυτό το λίγο δέρμα που μπορείτε να δείτε. Also through evolution there's change. They used to have a fur, and now they have instead of this fur this very smooth silk skin. Μια άλλη αλλαγή που έγινε είναι και η μύτη τους. Η μύτη λοιπόν έχει μεταφερθεί στο πάνω μέρος του κεφαλιού του. Είναι αυτή η τρυπίτσα που μπορείτε να διακρίνετε που έχουν και τα δελφίνια. Σήμερα λοιπόν η μύτη των δελφινιών ονομάζεται σκυλιστήρα. Και από εκεί τα δελφινιά αναπνέουν αέρα που είναι έμπονες όπως και εμείς. Also through evolution, their nose transformed on top of their head. It's this hole that they have up on their head that you can see now better. Their nose is called blowhole, and dolphins breathe from there at last. Air was last just like us.